Και πάμε στο τελευταίο θέμα για τι απευθεία αναθέσει. Ένα θέμα που έγραψε με στην εβδομάδα στην Αυστεμπορική. Τι γίνεται με τι αναθέσει, Έχει αυξηθεί ο αριθμό, Αυτοί που παίρνουν τι αναθέσει απευθεία είναι μικροί, είναι λίγο. Ο αριθμό είναι συγκεκριμένο, Υπάρχει και θέμα. Τι βγαίνει από το ρεπορτάζ, ε, Καταρχά είναι ε, ε, πολύ μεγάλο θέμα το γεγονό. Τον, του υπέρογου αριθμού των απευθείας αναθέσεων. Ναι. Πώ προκύπτει αυτό, γιατί το προκύπτει. Το πρώτο τετράμινο του ε, Ιανουαρίου-Απριλίου ναι. του 2024 ανατέθηκαν με διάφορες διαδικασίες ε, 67.800 δημόσιες συμβάσεις. Από αυτές, 49.135 συγκεκριμένα, είναι με απευθεία ανάθεση. Τι λέτε τώρα. Είναι εξωφρενικό. Είναι το 72% των δημοσίων συμβάσεων γίνεται με απευθεία ανάθεση. Αυτό γιατί, γιατί δεν προλαβαίνουν να κάνουν διαγωνισμό. Όχι, μια χαρά προλαβαίνουν. Μάλιστα. Μια, μια χαρά προλαβαίνουν. Γιατί μαζεύονται τόσε πολλέ. Εγώ <Σ17> ε, διότι, αυτό δεν καταλαβαίνω. Είναι τόσε πολλέ ανάγκε. Διότι είναι ένα εύκολο τρόπο να εξυπηρετήσει ε, συμφέροντα ημετέρων. Ε, 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 Και αυτά γίνονται περισσότερο από του οργανισμού τοπική αυτοδιοίκηση, όπου. Αξιοποιούν το θεσμικό ναι. πλαίσιο που, που λέει ότι ω 30.000 ευρώ. Από μπορούμε. το να πάρουν γραφική, λέω εγώ τώρα με το μυαλό μου, μέχρι να πάρουν χαρτιά υγεία, μέχρι να πάρουν καθαριότητα, μέχρι με... οτιδήποτε. Α, δεν α, είναι. Αυτέ που τα, και ένα νοικοκυριό πηχεί, ναι, ναι, τώρα ναι, ναι, σε μεγαλύτερη. Ναι. Ναι, ναι. Αντί να κάνουν ένα διαγωνισμό, μπορεί να έχουμε μια επιχείρηση εγώ και εσύ ναι. Την ναι. να δραστηριοποιούμε στην ίδια περιοχή ή ναι. και σε, σε, σε πανελλαδικό επίπεδο. Ναι, ναι. Λοιπόν, άμα έχει τον Δήμαρχο. Κολητό. Σου λέει αύριο το πρωί βγάζω προκήρυξη φωτογραφία φωτογραφική για σένα, ετοιμάσου. Όχι πω, φωτογραφική, στο, στο να θέτει. Στο να απευθεία. Και εσύ δεν μπορεί να προσφύγεις με τα δικαστικά να προσβάλλει σε μένα που να... θεωρείς ότι έχω προνομιακή σχέση με τον Δήμαρχο. Μπορεί, αλλά στο. Άντε να βγάλει άκρη. Μάλιστα. Δεν, δεν βγάζει Κατάλαβα, έτσι, το, κατάλαβα, το, Κατάλαβα, κατάλαβα. Αυτό λέω... πώ κόβεται αυτό ο ομφάλιο λόρος. Αυτό θα έχει βγει και το ελεκτικό συνέδριο τον περασμένο Νοέμβριο. Έβγαλε μία απόφαση που λέει ότι σταματήστε τι απευθεία αναθέσει. Λοιπόν, προχωρήστε σε διαγωνισμού. Ναι. Και έλεγε το εξή: Έχει κάνει ειδική έρευνα για του οργανισμού τοπική αυτοδιοίκηση που φτάνανε τις, τα, τα όρια των απευθύνσεων στο ανώτατο, 30.000. 30.000. Λοιπόν, και να μην. και κάνουν ακόμα και αναπροσαρμογέ των απευθύνσεων αναθέσεων, άμα ήταν 20.000, την αυξάνει και το. Άρα χιλιάδες. και δεν ακούν αυτά που λέει το αρμόδιο ανώτο τους... δικαστήριο. Και δεν, δεν... μπορεί να του ελέγξει κανένα. Ε? Του ελέγχει, αλλά είναι 3.500 αναθέσει στι αρχέ. Τώρα δηλαδή το πρώτο τετράμινο του έτου είναι 50.000 50 <laughs> απευθύνσει αναθέσει. <laughs> τι να πρώτο ελέγξει. Πάμε για 200.000 και πλέον, α πούμε, στη Είναι τεράστια σπατάλη το, χρημάτων με αδιαφανεί όρου. Λοιπόν, είναι το, και πέρα δηλαδή από τον φορολογούμενο που επιβαρύνεται, επιβαρύνονται και επιχειρήσει ναι. Υγιείς, οι οποίε θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση ναι. στο, και έσοδα. Αυτέ τι συμβάσει ποιο μπορεί να τι το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Εσωτερικών, α πούμε. Όχι, το Υπουργείο Ανάπτυξη είναι και. Αυτό είναι, είναι ο πολιτικό προϊστάμενο. Ο πολιτικό προϊστάμενο. Ειδικότερα όμω είναι η, η, αρχή, ανεξάρτητη αρχή δημοσίων συμβάσεων. Α, Αλλά ή για το, το Ελεκτικό Συνέδριο. Δύσκολα όμως το... Ναι. Ε... Γιατί αν παγώσει μια σύμβαση σου πει το... η τάδε περιφέρει, έχω ανάγκη αυτό. Αν το παγώσει θα έχω θέμα, θα διαμαρτυρηθούν μπο... οι πολίτε, α πούμε. Ναι, ναι, δεν μπορείς τώρα το... να... να αναθέτεις μια σύμβαση και να λες με την διαδικασία του επίγοντο. Ναι. Ποιο επίγοντος για να πάρεις χαρτί υγείας θα ήταν το, το... Αυτή επί... η φάμπρικα δε... από πότε ξεκίνησε στα μάτια. Πάρα πολλά χρόνια. Είμαστε πίσω, δεκαετίε δηλαδή. Δεν έχει, πάρα δεν πάρα έχει... πολλά. Ηταν πάντα προβληματικό το πεδίο των, των δημοσίων Λύση υπάρχει. δεν φαίνεται να υπάρχει πάντω έτσι, ε... δεν δείχνει να υπάρχει. Δεν φαίνεται. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει μια συνειδητοποίηση και να καταγγέλλονται και τέτοια φαινόμενα από του ναι. πολίτε. αν διαπιστώνει ότι έγινε μια, υπήρξε μια φωτογραφική ε, ε, ανάθεση, ένα φωτογραφικό διαγωνισμό ή μια απευθεία ανάθεση, θα το καταγγέλνουν. Ναι, ναι. Εντάξει, δεν μπορεί τώρα να γίνει τέτοια κατασπατάληση χρήματο και να μην αντιδρά κανένα. Βγήκαμε από μια κρίση ε, 10 ετών, Έτσι. όπου μειώθηκε το... το, ΑΕΠ κατά 25%, ε, κόπηκαν στο μισό οι μισθοί των εργαζομένων. Σταματήσαν κά... τα δώρα σε δημοσίου συνταξιούχου. και κάποιοι συνεχίζουν να διασπαθούν. Να... Ναι, να να το... και να. Σπαταλάνε το, το, το δημόσιο, δημόσιο, δημόσιο δεν έχουν αυτό το Όπω λένε και για τι διάφορε λόγω καλοκαιριού, εκδηλώσει που γίνονται σε νησιά και περιφέρειε, όπου με χρήματα που θα μπορούν να πάνε κάπου αλλού, διοργανώνουν οι εκάστοτε δήμαρχοι, νο, περιφερειάρχε, γιορτή δαμάσκινου. Γιορτή τα, γαστρο... Κάστανου. Τα, τα γαστρονομικά φεστιβάλ. Αυτά ε, δεν, ε, δεν ε, είναι. Εκεί, ε? εκεί χρειάζονται σε, σε όλα έλεγχο. Εκεί πρέπει να μπει η Αγγελέα στο ρωτή. Δη... Φυσικά. Ε, δεν είναι. Και εκεί είναι μεγάλο λέει, το, το πρόβλημα, ας πούμε, που δεν του ελέγχει κανένα. Ε, έπεσε, έπεσε στην αντίληψή μου πέρυσι ένα γαστρονομικό εντό εισαγωγικών φεστιβάλ, το οποίο ήταν, ε, ε, ήταν εντελώ αποτυχία. Σωρά. Εντελώ αποτυχία, στο οποίο δώσαμε 12.000 ευρώ και τα... από τις 12.000 στα 8.000 μοιραστήκαν δεξιά τι και αριστερά. Τι στο... λες, Άντε, τώρα να βρεις άκρη ας πούμε και τα λοιπά. Ναι, το μοιράσανε, τα, οι 8.000 ευρώ πήγαν σε δημόσιες σχέσεις και Φαντά, τα λοιπά. Φαντάζει τι γίνεται, ναι. ναι. Ντροπή. Πάντως σήμερα μου έκανε εντύπωση, διάβαζα 69.000 τα αιτήματα συνταξιούχων στο πρώτο τρίμηνο. 70.000 φύγαν στο πρώτο τρίμηνο με σύνταξη, πάμε για πάνω από 200.000 φέτος να εγκαταλείψουν... Τον επαγγελματικό βίο γίνεται χαμό. Δηλαδή, φεύγει όλη η γενιά τη δεκαετία του 80 αυτό είναι που είναι το δημογραφικό. Λόγω σκέψω ότι ο κόσμο φεύγει με σύνταξη. Δηλαδή πανικό. Ναι, Εμεί έχουμε ακόμα μέχρι τα 75, νομίζω 78. Ε, θα δούμε ε, μέχρι πώ θα. νοημοσύνη θα μα πει ρε παιδιά, ποια σύνταξη. <laughs> δεν υπάρχει σύνταξη. Καθίστε και δουλεύετε εδώ <laughs> Αφού αυξήθηκε σύμφωνα με του uh, κυβερνώντε το προσδόκιμο ζωή, να αυξηθεί και ο εργασιακό. Yeah. Uh... Οι Γάλλοι mm. έχουν τρομοκρατηθεί. Από τα 62 που στα 64 <laughs> και γίνει χαμό. Yeah. Εμεί είμαστε ήδη στα 67 και η δικιά μα γενιά ήδη λέει, θα, θα φτάσουν τα 70. Κάθε χρόνο θα αυξάνουν, κάθε, σε κάθε μεταρρύθμιση του το ασφαλιστικού, θα υπάρχει και αύξηση του ορίου της ταξιοδότηση. Μάλιστα. Μάλιστα. Έχουμε, ευχαριστώ. έχουμε, καλά να είμαστε, έχουμε πάρα πολύ χρόνο μπροστά. Έτσι ακριβώ. Λοιπόν, σταμάτησε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ, καλή ας. συνέχεια, καλημέρα. Θα τα πούμε εγώ. πάλι την άλλη εβδομάδα. Να σε καλά. Καλή.